πράγματι οι συντηρητικοί άνθρωποι ή και οι αντιδραστικοί, μιλάω εκτός, χωρίς πρόσωπα τώρα, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το πανεπιστήμιο μπορεί να λειτουργήσει με δημοκρατία, με δικούς του κανόνες. Το θέλουν να είναι ένα πράγμα που θα μπαινοβγαίνουν τα ΜΑΤ μέσα εκεί. Αυτό δεν το θέλουμε εμείς. Θέλουμε κανόνες. Δεν απαντήσατε όμως. Θέλουμε κανόνες. Θέλουμε κανόνες. Θέλουμε συνεργασία φοιτητών και εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών και Βρετανικών αρχών. Καμία αντίρρηση. Αλλά ο Σάκης υπήρξε ένα σπέρμα αντιπαράθεσης μέσα στο πανεπιστήμιο ανάμεσα στους φορείς. Δεν υπήρξε καμία διασφάλιση. Μπορούν οι φοιτητές να διασώσουν το κύρος του Πανεπιστημίου και όλη αυτή την κατάσταση. Μπορούν και η αστυνομία απ' έξω, δεν είναι εκεί. Πάντως λέτε το νομικό προστάσιο είναι παρκές. Επαρκέστατο. Έχετε διατελέσει Πρίτανης και έχετε. Όχι, έχω μόνο διατελέσει Πρίτανης, έχω διατελέσει και δύσκολη πρόεδρο τη νομική σχολή και έχω δώσει μεγάλη μάχη για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Θα σας πω το εξής. Το θέμα του Πανεπιστημίου. Δεν εγκαταλείψατε όμως, κύριε Φορτσέ. Δεν εγκαταλείψατε. Γιατί βουλευτή, παρετηθήκατε. Γιατί θεώρησα ότι η δική σα συμφορά που ερχόταν. Τη συμφορά μα είναι δυνατόν. Θα απαντήσω ευθέως. Θεωρούσα ότι επειδή είχατε. Επειδή είχατε τότε. Είναι ο μόνος Πρίτανης που εξελέγει και παρετήθηκε αυτό. Για να γίνει βουλευτής όμως. Προσέχετε, δημοκρατία. Όχι. Με σιγουριά. Για να πάω σπίτι μου και από εκεί έγινε βουλευτής. Εγώ δεν διάλεξα ανάμεσα στην πολιτική και στο πανεπιστήμιο. Διάλεξα ανάμεσα στο σπίτι μου και στο πανεπιστήμιο. Είχα αποφασίσει να φύγω, γιατί όπως το ξέρετε καλύτερα από μένα, τότε είχατε αναγγείλει ότι θα καταργήσετε τους Πρίτανες και είχατε το νομοσχέδιο έτοιμο. Το είχατε έτοιμο το νομοσχέδιο. Καταργήσαμε. Δεν τους καταργήσατε γιατί πήρατε αυτά που θέλατε. Γιατί κάνατε συναλλαγή. Γι' αυτό δεν καταργήσατε. Αφήστε τώρα γιατί το καταργήσατε. Κύριε Φορτσάκη, το βασικό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τους Πριτάνης ή τους πρόεδρους των τμήματων να σηκώσουν το τηλέφωνο και που να ελάτε. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η έννοια του ασύλου πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ βαθιά στην ιστορία έννοια. Ξεκινάει από το Μεσαίωνα. Άσυλο είχαν τα κολέγια από την εποχή του Μεσαίωνα στη Γερμανία, όπου δεν έμπαινε μέσα η δύναμη της εποχής εκείνης και είχαν ένα προνόμιο, αν θέλετε, στο εσωτερικό τους, το οποίο συνεχίστηκε. Όποιος έχει διαβάσει, για παράδειγμα, τα βιβλία του Στέφαν Τσβάιχ, ξέρει από τις περιγραφές του ότι γινόταν στην Αυστρο-Ουγγαρία, η οποία ήταν και ένα καθεστώς αυταρχικό, όπου δεν έμπαινε η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Εγώ, ως Πρίτανης, δεν επιθυμώ να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ούτε πιστεύω ότι η αστυνομία θα λύσει το πρόβλημα των πανεπιστήμιων. Όμως τα πανεπιστήμια, εκτός φυσικά, αν υπάρχει έγκλημα. Θα σας πω επίσης ότι η νομοθεσία γενικά δεν είναι αυτή η οποία εμπόδισε το πανεπιστήμιο να λειτουργήσει. Μπορεί να μην είναι η νομοθεσία η καλύτερη, αλλά δεν είναι αυτή το πρόβλημα του πανεπιστημίου. Σε αυτό δεν έχω διαφωνία με τον κύριο Φίλη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται. Δηλαδή, ούτε όταν υπάρχει. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Ούτε όταν υπάρχει έγκλημα έρχεται η αστυνομία, ούτε όταν υπάρχει λόγος την καλούν οι Πριτάνης. Όταν υπάρχει έγκλημα, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Έχουμε στη νομική σχολή της Αθήνας, έχουμε έξω από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έχουμε εγκλήματα που τελούνται συνεχώς. Λάθρο εμπόρια, μεταφέρουν ναρκωτικά μέσα έξω. Αυτό το βλέπει ο κάθε περαστικός. Μπαινοβγαίνουνε. Μπαινοβγαίνουνε, ότι κάθε φορά παίρνει την αστυνομία, ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνουν μέσα οι πραγμάτιες και ξαναβγαίνουν. Ναρκωτικά, μολότοφ, τα πάντα. Επίσης, έχουμε χώρους στο πανεπιστήμιο που είναι κατηλημένοι από στοιχεία ή συλλογικότητες εξωτερικά, στα οποία ξέρουμε ότι αυτό υπάρχουν. Με την ανοχή των Βρετανικών αρχών. Αυτό γίνεται με την ανοχή των Βρετανικών αρχών και της αστυνομίας που ξέρει ότι υπάρχει έγκλημα και δεν μπαίνει να το δει. Έχουμε λοιπόν διπλό πρόβλημα. Η αστυνομία θα μπει μόνο όταν υπάρχει κακούργημα. Κακούργημα. Όταν υπάρχει πλημέλημα, όταν υπάρχει παράνομο εμπόριο, πρέπει να πάρει κάποιο τηλέφωνο. Τώρα άλλαξε. Τόσα χρόνια δεν είχε αλλάξει. Έχει αλλάξει εδώ και χρόνια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αλλάξει ξανά η νομοθεσία και πρέπει να. Σωστά. Δεν μου λέτε όμως γιατί δεν παίρνουν τώρα τηλέφωνο. Το έχει πει ο Μητσοτάκης πολλές φορές. Έχει δεσμευτεί ότι θα καταργήσει το άσυλο. Το άσυλο. Έτσι το έχει πει. Θα καταργήσει το άσυλο. Συμφωνείτε με αυτό εσείς. Τι πρώην Πρίτανη. Όχι. Έχει πει με την μορφή που είναι. Αυτό επιγραμματική διατύπωση. Δηλαδή ότι δεν θα καταργήσω το άσυλο. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Η έννοια του ασύλου έχει ξεχυλώσει τελείως. Αυτό λέει ότι θα καταργηθεί το άσυλο. Θα θέλετε να καταργηθεί το άσυλο. Θα καταργηθεί το άσυλο με την έννοια ότι όταν υπάρχει παρανομία θα μπορεί να υπάρχει παρέμβαση τη δημόσια αρχή. Και τώρα μπορεί να γίνει, είπατε. Λέω για όλα τα δικήματα. Τι για όλα τα δικήματα. Για τα πτέσμα. Θα μπαίνει μέσα στην ομάδα. Προφανώς όχι για τα πτέσμα. Αυτό λοιπόν τι για όλα. Κύριε φίλε, γι' αυτό. Αυτό που λέτε τώρα δεν είναι μόνο πρόνομο του Πανεπιστημίου. Σε καμία δημόσια υπηρεσία δεν μπαίνει η αστυνομία, δεν την καλέσει ο προϊστάμενος της δημόσιας υπηρεσίας. Ούτε στα ΕΛΤΑ μπαίνει καν, ούτε στα Υπουργεία θα μπαίνει. Θα μπαίνει στο
Υπουργείο σα χώρα την καλέσετε. Πόσο μάλλον. Δεν μιλάω λοιπόν για τι περιπτώσει αυτέ. Μιλάω για τι περιπτώσει που υπάρχουν εγκλήματα. Φιλοσοφική. Αλλά έχουμε τώρα καταστάσει οι οποίε είναι έκτροπε. Και οι πανεπιστημιακοί πλέον δεν μπορούν να μηνθούν. Εγώ θα σα πω το εξή. Πέρσι, 100 καθηγητέ τη νομική σχολή, 95, υπογράψαμε να παρέμβει ο εισαγγελέα και η αστυνομία για να απομακρυνθούν όλοι αυτοί που είναι δίπλα μα και πουλάνε ναρκωτικά και βοηθούν τα παιδιά μα να μπαινοβγαίνουν. Είτε κάναμε τη μήνυση, είτε δεν την κάναμε, το ίδιο και το αυτό. Αυτό τώρα φταίνε οι Βρετανικές αρχές. Τότε πού είναι το κράτος. Να βγει απ' έξω, να τους πιάσει. Να βγει το κύκλο. Αυτό λέω και εγώ. Πού είναι φταίει λοιπόν, το άσυλο. Κυβέρνηση. Φταίει το άσυλο. Μα δεν σας είπα για το άσυλο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Κρύβονται όμως πίσω από το άσυλο και δεν βγαίνουν. Υπάρχει και αυτό ο κύριος Καλλιδής. Φόβος, υπάρχει φόβος στο πανεπιστήμιο. Όχι, για δεν ζητάνε προστασία. Και θα σας πω και παραδείγματα. Μα για δεν ζητάνε προστασία. Μα ζητάνε. Εδώ προχθές ένας καθηγητής ληστεύτηκε στην Πανεπιστημίουπολη, του συστήθηκε να μην κάνει καμία διαμαρτυρία από γιατί θα πούνε τον πελάτη. Από αυτούς που καταλαβαίνετε, του συστήθηκε. Συνελήφθησαν αυτοί. Εντάξει. Τώρα προχθές είχαμε ένα φύλακα που μαχαιρώθηκε 3-4 φορές. Επειδή τόλμησε να πάει να πει σε τραμπούκους, μην καταστρέφετε το πανεπιστήμιο. Και τον μαχαιρώσανε 4 φορές. Μπήκε πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Δεν είδα για να ελέγχουν την είσοδο. Υπερπροβολή ενός εγκλήματος. Δεν είναι υπερπροβολή. Αυτό είναι πολύ σωστή. Κύριε Πρωτοσέλιδο, στις εφημερίδες λέει ότι δεν ξέρουν το κράτος. Μάλλον οι Βρετανικές αρχές. Ένα καρά κλητήρα, μάλιστα. Αυτό δεν θα έπρεπε αυτό. Γιατί, κύριε Φίλη, δεν θα έπρεπε αυτό. Δεν είναι δημοσιογραφία. Συγγνώμη, γίνεται ένα τέτοιο γεγονός μέσα. Μιλάτε όλοι, δεν ακούγονται. Είναι τραγικά πράγματα. Δεν είναι αυτό δημοσιογραφία. Μία ερώτηση. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να προσλάβει εκείνες τις υπηρεσίες.